αυτό και οικονομήσαν τόσα λεφτά. Και πάμε με το σταυρό στο χέρι και θέλουμε και να επιβιώσουμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να κάνω το γιο μου βουλευτή, μετά υπουργό και να σωθώ. Αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα. Ναι, ναι. Αυτό θα κάνω και θα το κάνω τώρα αμέσως. Άντε, γεια. Χάρη! Χάρη! Βρε Χάρη! Με φώναξε την μπαμπά. Ναι. Τι μπλούζα έγινε αυτό? Μακό. Όχι, ενώ ότι γράφει επάνω. Να, θέλω να πάω στο ζετέμ. Δες μου το κορμί του. Θέλω να με ο εράτη του. Με μένα. Χάρη, άρχισες πάλι τα ίδια. Λοιπόν, άσε τις βλακίες και συγκεντρώσου, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το μέλλον προβλέπεται αβέβαιο. Γι' αυτό η μόνη λύση είναι να τελειώσεις το λύκειο, να βγάλεις ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσεις αύριο μεθαύριο να ασχοληθείς με την πολιτική. Α, δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί και αύριο και μεθαύριο κάνω να πάμε τους φίλους μου για μπάνιο. Λίγο πριν να μου το έλεγε να ξεκανόνιζα να ασχολιόμουν με την πολιτική. Ρε αγόρι μου, όταν λέω αύριο μεθαύριο εννοώ στο μέλλον. Να εκλεγείς βουλευτής, να γίνεις μετά υπουργός, να αναμειχθείς ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο με ομόλογα, να πάρεις τις μίζες σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να εξασφαλίσεις μια πλούσια και άνετη ζωή. Αυτό δηλαδή που θέλει όλος ο κόσμος. Εσύ δεν το θέλεις? Το θέλω. Το έχω ανάγκη πολύ που θα πάει. Το έχω ανάγκη πολύ θα με φάει. Το θέλω. Άντε πάλι. Το θέλω. Άσε βρε αγόρι μου το ζετέμ. Εφού το θέλω. Χάρη, και άνοιξε τα μάτια σου να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, Χάρη, άκουσε με προσεκτικά. Θα στρωθείς το διάβασμα, να τελειώσεις το λύκειο. Καταρχήν, έχεις σκεφτεί τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ναι, καρακιοζοπαίχτης. Όχι, βρε αγόρι μου, πού είσαι πιο καλός? Στα θεωρητικά, στα πρακτικά, πού έχεις κλείσει? Έχω κλείσει τραπέζι το βράδυ στον Πλούταρχο. Αλλά δεν θα πάω γιατί έχει ζετέμ. Τάς κεμπάπ, κεμπάπ, καρδούμπα, στις κεμπάπ, κεμπάπ, ντονέρ, γιαούρτι. Μες στη στάδη, θέλω σεξ. Γιαούρτι. Ο Χάρη, άκουσέ με. Θα τελειώσει το λύκειο, θα βγάλεις ένα πανεπιστήμιο και μετά θα βάλεις πλώρη για να γίνεις πολιτικός. Καταλαβες? Τι, χαζός είμαι. Μπράβο. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να πάρεις απαλλαγή από το στρατό. Κανένας πετυχημένος πολιτικός δεν έχει υπηρετήσει. Γι' αυτό και όλοι κάνουν καριέρα τόσο νέοι. Χαζοί είναι, θα χάσουν τα χρόνια στο στρατό. Θα πας λοιπόν και θα ζητήσεις απαλλαγή. Ναι, και πώς θα γίνει αυτό? Θα σου δείξω εγώ, θα κάνουμε πρόβα. Θα κάνω εγώ το διοικητή για παράδειγμα και θα κάνεις εσύ το νεοσύλλεκτο. Εντάξει, βγαίνεις έξω, χτυπάς την πόρτα, μπαίνεις και ζητάς απαλλαγή. Εγώ υποτίθεται ότι είμαι εδώ στο γραφείο και μιλάω στο τηλέφωνο με κάποιον ανώτερο. Εντάξει. Τι, χαζός είμαι. Για σέξω. Ναι. Ναι, στρατηγέ μου, ναι. Ό,τι πεις εσύ, στρατηγέ μου. Τα σέβη μου. Μπρος. Καλώς τον. Τι χαμπάρια. Τι χαμπάρια! Όχι βρε ηλίθιε! Στο στρατό είσαι! Θα πεις στον διοικητή σου τι χαμπάρια! Και δεν του πω! Θα του μιλείς με σεβασμό! Διοικητής είναι! Άντε, βγες έξω και ξαναμπες! Ναι! Ναι, στρατηγέ μου, ναι. Ό,τι πεις εσύ, στρατηγέ μου. Τα σέβη μου. Μπρος. Καλώς τον. Τι χαμπάρια, κύριε διοικητά. Τι κάνεις, κύριε. Πρέπει. Δεν είσαι τρελός. Θες να σε στείλω να καθαρίσεις την Καλλιόπη. Ο
βλέπεις τις σαρδέλες. Πες, 50. Τι 50. Κάμψεις. Τι λένε μπαμπά, είσαι γκάου. Έτσι θα σου πει ο διοικητής, θα του πεις τη χαμπάρια και το χτυπήσει στην πλάτη. Ρε αγόρι, όταν λέω σεβασμό, εννοώ να πεις μέσα, να χτυπήσει προσοχή, να παρουσιαστείς και να πεις το έτοιμά σου. Κατάλαβες. Όχι. Όχι. Λοιπόν, κάνε εσύ το διοικητή. Να κάνω εγώ τον νεοσύλλεκτο που έρχεται να ζητήσει απαλλαγή. Να δεις. Θα πήξεις κολόψαρο. Παπά, εγώ υποτίθεται μιλάω στο τηλέφωνο με κάποιον ανώτερο. Ναι, παιδί μου. Ναι, ναι, Βαγγέλη μου. Ναι, σου λέω. Για να στο λέω εγώ, ρε Βαγγέλη. Ο Μεϊμαράκης. Τελείωνε, βρε αγόρι μου. Έλα, Βαγγέλη, σε αφήνω, ρε, γιατί έχει έρθει ένας νεοσύλλεκτος που θέλει να πάρει απαλλαγή. Να σου πω, ρε, κανόνες τώρα που τελειώσαν οι εκλογές. Να πάμε ένα βράδυ με το χοντρό στη Βάρη να φάμε κανένα κοψίδι. Όχι, εμείς θα πάμε φαγωμένοι, δεν προλάβουμε να δοκιμάσουμε. Απλά το λέω έτσι. Γιατί δεν ξέρεις, τι γίνεται, ναι. Ναι, τον έχουμε από κοντά αυτό σου λέω. Πάρουμε ένα υπουργείο, ε. Έγινε. Ναι, Βαγγελάκι, ναι. Φυλάκια, αγόρι μου, φυλάκια. Κι εγώ σε αγαπώ, Βαγγέλη. Ναι, ναι, κι εγώ σε αγαπώ, μην ανησυχείς. Γεια σου. Βαγγελάκι, σαν παιδάκια μαζί. Δεν πιστεύετε, μαντάμ. Εμπρός! Καλώς το. Στρατιώτης πεζικού Νικολόγου. Τι έγινε τώρα, γιατί κλαις. Τρόμαξα. Έλα βρε αγόρι μου. Δυσκασμός, τολμάς για αποκαλείς το διοικητή σου αγόρι μου. Θες να στείλω καθαρίσει οι σαρδέλες. Τι βλέπεις την Καλλιόπη. Τι θεία, την Καλλιόπη, δεν φύγει μαμά τη βλέπει καθόλου και την είχα πέρασει καιρό από εδώ. Χάρη! Φούλεστρε, φούλεστρε, βγάζουμε και γλώσσα. Βγάζουμε και γλώσσα, έχουμε οικειότητα. Αποκαλούμε το διοικητή με το μικρό το όνομα. Πέσε, 50! Τι 50? Ευρώ. Χάρη, δεν σταματάς βλαχίες λόγω. Συνεχίστε, τώρα θα δεις. Τι είναι αυτό. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Έλα βρε αγόρι μου, μη με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, κατάλαβες πως το έκανε. Βγες έξω, μπες, παρουσιάσου και ζήτω απαλλαγή να τελειώνουμε. Λα. Α, και πού είσαι. Με σεβασμό. Παιδιά, είμαστε τώρα. Μπρος. Τα. Αλλάστε. Έλα. Α, έλα εσύ εδώ. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα βρε κουτούλη. Μπρο, ντρέπουμε. Και έχω και σεβασμό. Έλα βρε, πέρασε μέσα, τελειώτε. Στατιός πεζικού Νικολάου χάρη σε όλα παλαγέψα εδώ για να μπορέσω αύριο μεθαύριο να γίνω υπουργός. Όχι βρε αγόρι. Καλά, από Δευτέρα. Όχι βρε αγόρι. Δεν ζητάς απαλλαγή για να γίνεις υπουργός. Υπουργός θα γίνεις μετά, μερικά χρόνια αργότερα, όχι τώρα. Την απαλλαγή τη ζητάς γιατί έχεις, ας πούμε, κάποιο κουσούρι. Τι κουσούρι. Είσαι, βρε παιδί μου, για παράδειγμα, καμπούρης. Έχεις ένα τίκ στο κεφάλι, ένα τρέμουλο στο χέρι, σέρνεις το ένα σου πόδι. Δείχνει συνέχεια, είσαι και τραυλός, κατάλαβες. Τι χαζός είμαι. Άντε, βγες έξω και ξαναμπες. Μπρος. Στρατιώτης, περίμενε, θα το πω. Όχι βρε αγόρι μου. Όχι βρε αγόρι μου. Λάπες. Όχι όλα μαζί. Τι όχι όλα μαζί, έτσι μου είπες. Εγώ εννοούσα ένα από όλα αυτά. Είναι, αλλά τα έκανες τόσο παραστατικά, αφού νόμιζα την παλιά έπαιζε στο θέατρο Κουσούρι. Άστο. Λοιπόν, για να πάρεις απαλλαγή, θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε στην πιο ακραία λύση. Θα πάρεις τρελόχαρτο. Τρελόχαρτο. Ναι. Θα πας, βρε παιδί μου, στο διοικητή και θα το παίξεις τρελός. Τρελός. Ναι. Το μάτι σου θα γυαλίζει. Κοίτα, μπαμπά, έτσι, κοίτα. Μπράβο, μπράβο. Θα είναι καρφωμένο στο άπειρο. Κοίτα, μπαμπά, έτσι, κοίτα. Τι έγινε. Έπεσε, δεν είναι καλά καρφωμένο. Λοιπόν, και κάτι θα ψάχνεις. Να ψάχνω.